τι πατέρας είναι ο Γιώργος Ατζηνάσιος με τρία παιδιά. Τώρα τι να πω, τι πατέρα, το είπα στον Νικολάου. Δεν είμαι από αυτούς τους πατεράδες που βλέπουμε στο Αμερικάνικο κινηματογράφο. Ναι. Που τα φιλάνε τα παιδάκια τους όλη τη μέρα και τσάκια. Εντάξει, δεν είμαι εγώ. Και είναι και κορίτσια, δεν ήθελα να έχω συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Ναι. Εμείς είμαστε αγοροοικογένεια, είπα στην αρχή. Ναι. Αγόρια ήμασταν. Ήθελα αγόρια από την αρχή. Εντάξει. Ναι, ναι, λέω, ήσασταν εκεί, ήσασταν παρόν, αυτό που λέμε με τον τρόπο σας, ήσασταν παρόν. Παρόν ήμουνα, παρόν ναι. ήμουνα. Αλλά δεν ήμουνα αυτό ο Χαδιάρης μπαμπάς, ας πούμε, που ναι. χαϊδεύει τα παιδιά. Αυτές ερχόντουν και με φυλάγανε. Ναι. Καλά, ο Χρήστος, εντάξει, αγόρια μπαμπάς και παιδιά, αγόρια ναι. δεν είναι ναι. πολύ σε τέτοια πράγματα. Ναι. Τα κορίτσια είναι τρυφερά. Ναι. Αλλά εγώ δεν ήμουν, ας πούμε, να τρέχω προς τα εκεί. Δεν ακολούθησε. Μόνο η μία κόρη ακολούθησε το δρόμο της μουσικής, έτσι, ασχολήθηκε με τη μουσική. Ναι. Οι άλλοι δύο, όχι. Έκανε μια επόπειρο ο Χρήστος, μετά βρήκε πιο συμφέρον να ασχοληθεί με αυτό που σπούδασε, δηλαδή τα αναθηλιακά. Ναι. Το οποίο είναι πολύ ωραίο αντικείμενο. Ναι. Αντικείμενο, ναι. Έτσι. αυτό σας, σας χαροποιεί που δεν συνέχισε κάποιος με τη μουσική ή σας στενοχωρεί? Μου είναι αδιάφορο. Σας είναι αδιάφορο. Άμα είναι τρομερό, άμα είσαι ξεχωριστός και έχεις ένα χάρισμα ξεχωριστό και βλέπεις, ας πούμε, τις ακολουθούν και αγκομαχούν τα παιδιά για να φτάσουν σε ένα επίπεδο που για σένα ήταν, είναι και είναι πολύ εύκολο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ευχάριστο για ένα πατέρα.